Φίλες και φίλοι, χαίρετε. 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 Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε εσείς. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου μαζί με τη μικρή μου κόρη τη Γογό. Και αυτό εδώ είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση με τη Γογό. Ναι, είναι το νούμερο 3 αυτό. Και θέλω να σου πω εγώ μου ότι τόσο το 1 όσο και το 2 τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, ναι, τα βίντεο. Και, έχουμε... και έχω παρατηρήσει ότι στα σχόλια λέτε πάρα πολύ ωραία λόγια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο. Είναι πολύ ωραία τα σχόλια. Και άκου τώρα εδώ ένα ωραίο σχόλιο. Πολύ ωραίο το βίντεο. Αυτό το πηγαίο γαργαριστό γέλιο της Γογός. Το πηγαίο σημαίνει που βγαίνει μέσα από την καρδιά σου, που βγαίνει αυθεντικά, ναι. Το γαργαριστό σημαίνει έτσι που γελάς δυνατά, έτσι που γελάμε εμείς. Είναι ένας καλός λόγος να θέλεις να γίνεις γονιός, λέει μια κυρία. Η Παρασκευή λέει: ευκαιρία να μάθουμε τον καλύτερο τρόπο και σωστά και έφηβη. Συγχαρητήρια και στη Γογό, η βοήθεια της πολύτιμη. Γογό, τις καλημέρες μου και τα φιλιά σου. Πολύ ωραία σχόλια. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το τρίτο επεισόδιο της σειράς και σας είπαμε και θυμάστε ότι πάμε με βάση τα κεφάλαια του καινούριου βιβλίου, το οποίο υπενθυμίζω ότι ακόμη είναι εξαντλημένο, αλλά πού θα πάει, θα το ξανά επανακυκλοφορήσουμε. Μπράβο, θα ξανά κυκλοφορήσει. Και στο σημερινό επεισόδιο, που είναι το τρίτο επεισόδιο, ναι, και στηρίζεται στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου, θα μιλήσουμε για ψυχούλες. Το αγαπημένο μου. Κεφάλαιο 3, θέλω να σου μιλήσω για τη βία, τη ψυχική βία, ναι, την αδιόρατη βία, τον ναρκισισμό. Αδιόρατη βία είναι αυτή που δεν φαίνεται εύκολα. Αόρατη. Μπράβο ρε. Μπορεί να είναι αόρατη στην αρχή, αλλά μετά μπορεί να το καταλάβεις. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εξασκούν ψυχική βία δεν σου λένε «γεια σου, ήρθα να σου κάνω ζημιά», «γεια, ήρθα να σε δείρω ψυχικά», «γεια, θέλω το κακό σου». Όχι, κρύβονται. Παρουσιάζονται ως καλά άτομα. Ναι. Διαβάζω από τη σελίδα 55. «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ο κόσμος είναι και κακός». Όχι, ο κόσμος είναι κακός, είναι και καλός και, καλός και κακός. Δεν είναι ούτε μόνο κακός, ούτε μόνο καλός. Στην ανθρώπινη ζωή υπάρχει αγάπη, καλοσύνη και καλοήθεια. Καλοήθεια σημαίνει κάποιος να έχει καλό χαρακτήρα, καλό ήθος, καλές συνήθειες. Ναι. Υπάρχει όμως όλοι και... όλοι εδώ πέρα έχουμε καλό χαρακτήρα. Κοιτάξτε, και προσπαθούμε να γίνουμε. Ναι, η καλοήθεια έχει να κάνει και με τις προθέσεις σου. Δηλαδή, ναι, να θες να πετύχεις το να καλύτερο. Να θέλεις να γίνεις καλύτερος. Ναι. Και η πνευματικότητα επίσης έχει με το να θέλεις να γίνεις καλύτερος, να καλλιεργείς το πνεύμα σου. Ναι. Ένας καλοήθης άνθρωπος μπορεί να κάνει και ένα λάθος, αλλά δεν το κάνει επίτηδες, το κάνει κατά λάθος. Και άμα το καταλάβει το λάθος του, ζητάει συγγνώμη, στενοχωριέται που έχει κάνει λάθος, προσπαθεί να αλλάξει. Να. Ενώ ένας κακοήθης άνθρωπος, ένας άνθρωπος με κακές συνήθειες, κακά κακά κίνητρα και κακές προθέσεις, κάνει επίτηδες το λάθος και όταν του πεις ότι έχει κάνει λάθος, σε βγάζει τρελό. Να. Σου κάνει το λεγόμενο gaslighting. Να. Το gaslighting είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Ψυχολογικός πόλεμος σε ένα βιβλίο που έγραψα. Ναι, το ξέρω. Όταν εσύ ήσουν 7 ετών. Και το gaslighting είναι η διαδικασία εκείνη στην οποία σε βγάζουν τρελό οι ψυχούλες. Ναι. Σου λένε πότε υπάρχει. Ας πούμε, το κάνουν κάτι κακό. Μετά πας να το πεις εσύ. Πας να βρεις το δίκιο σου, ρε παιδί. Ναι. Και πας να πεις το σωστό. Και μετά λένε, εγώ δεν το έκανα ποτέ. Εγώ, εσύ το έκανες. Εσύ ναι. Φταίς. Και κάνουν και προβολές. Προβάλλουν τα δικά τους λάθη πάνω. Η προβολή είναι, πώς προβάλλουμε μια ταινία όταν πάμε στο σινεμά. Υπάρχει ένας προβολέας στο πάνω μέρος της αίθουσας. Προβάλλει, ναι, την ταινία στον τοίχο. Ναι, το ξέρω. Εκεί που είναι ο θέμα.
Βεβαίως το ξέρεις. Όνομα του Θεού να μην έχει πάει σινέμα. Φυσικά και έχει πάει σινέμα. Λοιπόν, όταν λέμε προβολές για τους ανθρώπους, εννοούμε αυτό που υπάρχει μέσα μας, το βλέπουμε στους άλλους. Δηλαδή, είμαι εγώ τοξικός και σου λέω εσένα είσαι τοξική. Είμαι εγώ ψεύτης, σου λέω εσύ είσαι ψεύτρα. Να. Είμαι εγώ κακοήθης, σου λέω εσύ είσαι κακοήθης. Σου κάνω εγώ bullying. Εσύ μου κάνεις bullying. Αυτό ονομάζεται προβολή. Δηλαδή ότι έχω μέσα μου το προβάλλω. Ναι, το ρίχνω πάνω στον άλλο. Και οι άνθρωποι που είναι κακοήθεις κάνουν προβολές. Στην ανθρώπινη ζωή υπάρχει αγάπη, καλοσύνη και καλοήθεια. Υπάρχει όμως και κακία, βία και κακοήθεια. Μα θα μου πεις, ξέρω τι είναι η βία. Είναι να σε χτυπάει κάποιος στο σώμα, να σε κακοποιεί. Και αυτό... Αλλά υπάρχει και η ψυχική βία. Α, μπράβο βρε εγώ. Εμείς σε αυτό το κεφάλαιο δεν θα μιλήσουμε για τη σωματική βία. Θα μιλήσουμε για μια πολύ αειδιαστική μορφή βίας. Αειδιαστική μορφή βίας, η δεχθή. Αειδιαστική δεν είναι πάντα. Μπορεί να είναι και... Μπορεί να... Ο καθένας το αντιδράει διαφορετικά. Ναι, όταν όμως καταλάβεις τι ακριβώς συνέβηκε. Όταν μετά που θα σου προκαλέσει ψυχική βία ένας άνθρωπος και εσύ το αντιληφθείς ότι πρόκειται περί ψυχικής βίας. Να. Για παράδειγμα, το έχεις συζητήσει με τους γονείς σου ή το έχεις συζητήσει με τον ψυχολόγο σου ή με έναν σύμβουλο στο σχολείο σου και σου πει ένας ενήλικας που είναι και... Ή με έναν άνθρωπο που ξέρει για αυτά τα θέματα. Ναι. Που είναι γνώστης αυτών των θεμάτων, σου πει εγώ με αυτό που μου λες στην πραγματικότητα είναι ψυχική βία, είναι gaslighting, είναι nagging. Το nagging ξέρεις τι είναι, το έχουμε πει ξανά, το ξαναπούμε. Nagging είναι η αρνητικότητα, όταν κάποιος μας μιλάει και καλά, με καλό τρόπο, ενώ στην ουσία μας βάζει καρφιά από κάτω. Όταν ένας μεγάλος που είναι γνώστης σου εξηγήσει ότι αυτό που δέχθηκες είναι βία, ψυχική βία, τότε καταλαβαίνεις πως είναι αειδιαστικό πράγμα να σου κάνουν το φίλο ενώ στην ουσία σου κάνουν βία. Να. Αυτό εννοώ αειδιαστική. Να. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι και γι' αυτό κάνουμε και αυτά τα μαθήματα, για να μάθουμε πως να ξεχωρίζουμε την ψυχολογική βία, να, την ψυχική βία. Είναι πολύ επικίνδυνη η ψυχική βία, ακριβώς επειδή... Όπως και η σωματική. Η σωματική είναι πιο εύκολο να την καταλάβεις ότι δέχεσαι βία. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και σου δώσει ένα χαστούκι, ξεκάθαρο. Καταλαβαίνεις ότι θέλει το κακό. Ξεκάθαρο ότι σε έδειρε, ότι σε πόνεσε. Ναι. Αν όμως λειτουργήσει με ένα δόλιο τρόπο, δηλαδή ύπουλο τρόπο, και σου κάνει το φίλο, σου κάνει τον κολλητό, ενώ στην ουσία σου σκάβει τον λάκκο, τότε είναι επικίνδυνο γιατί δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε οι άνθρωποι που γεννηθήκαμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι Έλληνες, οι σύγχρονοι, για να καταλάβουμε πότε δεχόμαστε ψυχική βία, έρχεται και από την ιστορία μας. Έρχεται και από τη θρησκεία μας και από την ιστορία μας. Από τη μια... Επειδή και η Ελλάδα και η Κύπρος, οι Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου, ήταν για πολλά χρόνια δούλοι, υπόδουλοι στην τουρκοκρατία, στην Κύπρο και σε άλλες περιόδους, έμαθε ο κόσμος να μην αντιδράει. Γιατί εκείνες τις εποχές, αν αντιδρούσες, σου κόβαν το κεφάλι, τελείωνες. Έτσι, ναι. Έτσι γενιές γενιών Ελλήνων έμαθαν τα παιδιά τους να μην αντιδράνε. Και αυτό έχει και ένα όνομα. Αυτό το φαινόμενο είναι ο λεγόμενος ραγιαδισμός. Έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη ραγιαδισμός? Κάπου το έχεις πει, αλλά δεν θυμάμαι. Οι ραγιάδες ήταν υπόδουλοι Έλληνες στους Οθωμανούς. Όταν λέμε στη σημερινή εποχή το φαινόμενο του ραγιαδισμού, εννοούμε το φαινόμενο των ανθρώπων οι οποίοι ενώ δέχονται κακοποίηση, ενώ δέχονται βία, δεν αντιδράνε. Και το άλλο το πρόβλημα έρχεται μέσα από τη θρησκεία, γιατί στην Αγία Γραφή γράφει «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει». Αυτόν που αγαπά ο Κύριος τον ταλαιπωρεί. Είναι ένα δίδαγμα της χριστιανικής πίστης ότι αν έχεις βάσανα σημαίνει ο Θεός σε αγαπάει. Και μια ολόκληρη γενιά χριστιανών ανατράφηκαν
με στοικότητα, δηλαδή έμαθαν να είναι υπομονετικοί και να αποδέχονται την λαθασμένη, τη στρεβλή, τη στραβή και αφύσικη άποψη πως ο πόνος μπορεί να σημαίνει αγάπη. Να. Ειδικά αυτή η ρίση, όν αγαπά Κύριος παιδεύει, αυτόν που αγαπά ο Θεός το βασανίζει, διδάσκει στους χριστιανούς ότι είναι καλό να σε πονάει κάποιος, γιατί σημαίνει σε αγαπάει, αφού ο ίδιος ο Θεός που σε αγαπάει σε βασανίζει. Ενώ στην πραγματικότητα τα βάσανα των ανθρώπων τα προκαλεί ο Θεός ή τα προκαλούν οι ίδιοι οι άλλοι άνθρωποι. Οι άλλοι άνθρωποι. Οι ίδιοι στον εαυτό τους οι άλλοι άνθρωποι. Ναι. Σε καμιά περίπτωση η αγάπη δεν προκαλεί πόνο και σε καμιά περίπτωση ο πόνος δεν είναι αγάπη. Τότε θα μεγαλώσεις κι άλλο και θα αρχίσεις να παρακολουθείς και κάποιες rom-com, ρομαντικές κωμωδίες. Καλά, ήδη βλέπουμε αρκετές τώρα, αλλά... Τώρα βλέπεις εφηβικές σειρές περισσότερο. Τώρα βλέπεις εφηβικές, ναι. Και βλέπεις και άνιμε. Ναι. Ναι. Αν σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, δεις κάποιες από τις κλασικές ρομαντικές κωμωδίες, θα δεις ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Ότι η κοπέλα, επειδή είσαι κοπέλα, εσύ τώρα λέω, γι' αυτό με εστιάζω στο γυναικείο χαρακτήρα, ότι η κοπέλα ταλαιπωρείται μέχρι να φτάσει στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Ότι θεωρείται φυσιολογικό να υπάρχει πόνος. Και η αγάπη συνδέεται με τον πόνο μέσα στην pop κουλτούρα. Όταν λέμε pop κουλτούρα, εννοούμε αυτά που δείχνει η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, οι ταινίες, το Netflix, το ίντερνετ, τα social, το Instagram, παντού τα memes, τα trends. Καλά, τα memes. Ναι. Λοιπόν, άρα σε αυτό το κεφάλαιο του βιβλίου προσπαθούμε να εξηγήσουμε, προσπαθώ να εξηγήσω και στους εφήβους και στα παιδιά που διαβάζουν το βιβλίο, για το ότι η αγάπη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι συνδεδεμένη με τη βία και με τον πόνο. Και θεωρώ ότι η κοινωνία μας έχει πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να το κατανοήσει αυτό το πράγμα, γιατί για παράδειγμα γίνονται οι δεχθοί, δηλαδή οι αειδιαστικά εγκλήματα. Ναι, όπως τώρα ας πούμε πρόσφατα γίνονται πολλά. Έχουμε ακούσει πολλά τελευταίως. Ναι. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πάρουμε το παράδειγμα το γυναικοκτονιό. Ναι, που το είπα σε live αυτό. Ναι, ότι κάποιος δεν ήθελε να τον χώρισε η κοπέλα, δεν ήθελε να δεχθεί τον χωρισμό, την απειλούσε και μετά την έσφαξε. Ή διάβαζα προχθές, μου στείλε ένας φίλος μου μια άλλη είδηση, ότι ήταν ένα άλλο ζευγάρι που πάλι ήταν και ένα ζευγάρι δύο ανδρών, νομίζω, αυτό που ένα σκότωσε τον άλλον. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά μέσα στις ερωτικές σχέσεις, να υπάρχει βία ψυχική η οποία να κλιμακώνεται, να μεγαλώνει, να εντείνεται και να γίνεται σε σωματική βία και να φτάνει μέχρι και το τελευταίο σημείο που είναι να σκοτώσει τον άλλον. Όταν μιλάνε οι άνθρωποι για αυτά τα περιστατικά, πολλές φορές χρησιμοποιούν εκφράσεις λανθασμένες, οι οποίες βρίσκονται και μέσα και σε στίχους τραγουδιών που είναι πολύ γνωστά, όχι της δικιάς σου γενιάς, της δικιάς μας. Καλά, εγώ ακούω. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, ας πούμε. Υπήρχε αυτός ο στίχος, είναι ένας πολύ γνωστός. Τι σημαίνει τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, ή... Δεν βγάζει νόημα αυτό. Ναι, αλλά αυτή η άποψη ότι είναι έγκλημα πάθους, επειδή αγαπά πολύ αυτόν τον άνθρωπο και δεν μπορεί να το χάσει, το σκοτώνει. Όχι, δεν είναι αγάπη αυτό. Αυτό είναι μίσος, κακία το να σκοτώσει. Εσύ τι ακούς? Τι? Εσύ τι ακούς? Εγώ ακούω pop, ακούω. Πώς ακούς? Εγώ ακούω τραγούδια από τη δεκαετία του 10 και του 20. Ναι, ακούω το πάνω. Ακούς κανένα τραγούδι που να έχει τέτοιο στίχο? Όχι. Νομίζω ότι τα τραγούδια που ακούσες έχουν ακριβώς το αντίθετο, στίχους ενδυναμωτικούς προς τους ανθρώπους και ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν οι άλλοι, να μην μας φέρονται καλά. Ναι. Να διαβάσω λίγο από το κεφάλαιο. Ναι. Κάθομαι εδώ και μισή ώρα περίπου και κοιτάω το πληκτρολόγιο. Σκέφτομαι ποια ιστορία αδιόρατης ψυχολογικής βίας να σας αφηγηθώ. Είναι χιλιάδες στο μυαλό μου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μοιραστεί μαζί μου ιστορίες από τη ζωή τους. Καμιά όμως δεν μπορώ να διηγηθώ με τόση εγκυρότητα όπως τη δική μου. Εγκυρότητα σημαίνει να σας τα πω ακριβώς όπως έγιναν, είναι έγκυρο.
να μην είναι παραφθαρμένο. Ναι, μόνο εσύ ξέρεις, ας πούμε, την ιστορία σου. Ενώ απ' έξω και ανακατώ. Ναι, και την ιστορία κάποιου άλλου ανθρώπου δεν θα την, θα την περιγράψω με τόση εγκυρότητα όπως θα την περιέγραφε ο ίδιος. Ναι. Ήδη στο πρώτο κεφάλαιο σας έδωσα μια πρόγευση με το περιστατικό με το ψυχίατρο στα 18 μου και την ανάρσηση της τραυματικής μνήμης των 7 μου χρόνων. Αυτό που διαβάσαμε στο πρώτο. Ε? Ναι. Ανάσυρση μνήμης σημαίνει να βγάλεις τη μνήμη από το βάθος του μυαλού σου, από το υποσυνείδητο. Ναι. Η αλήθεια είναι πως εκείνο το ιστορικό για μένα βράδυ στο ιατρείο του απερίγραπτου ψυχίατρου δεν αντιλήφθηκα ότι ήμουν θύμα βίας από τη μητέρα μου. Ναι. Μέσα στο μυαλό μου είχε θρονιαστεί η πεποίθηση πως από τους δύο γονείς μου ο μοναδικός θήτης ήταν ο πατέρας μου, επειδή αυτός ήταν που με έδερνε σε τακτική βάση από τα 3 μέχρι τα 14 μου χρόνια. Όταν λέω τακτική βάση εννοώ τουλάχιστον μία φορά το μήνα, αν όχι και δύο. Ήταν κάποια βία ξεσπάσματα οργής, χρόνια πολλά αργότερα θα τολμούσα να παραδεχθώ πως η οργή αυτή ήταν ναρκισσιστική, το οποίο άρχιζα με ένα ανάποδο δάγκωμα της γλώσσας, το έκανε έτσι. Ο πατέρας μου, άμα έκανε αυτό με ένα ανάποδο δάγκωμα της γλώσσας του, σκοτίνιασμα των ματιών του και συνέχιζα με μπουνιές, μπάτσους, κλωτσιές και χτυπήματα με ξύλινα αντικείμενα όπως ξύλινες κρεμάστερς και ξύλινα ραβδιά, τα οποία διαρκούσαν τουλάχιστον για ένα ορολογιακό τέταρτο. Όταν τον έβλεπες να κάνει αυτό ήσουν τελειωμένος, μου είχε περίπτωση της έτρωγης. Θυμάμαι πως εκείνα τα τέταρτα, δηλαδή τα 15 λεπτά, τα 15 λεπτά, τα βίωνα σαν να ήταν ώρες ατελείωτες. Η αδρεναλίνη που εκκρίνεται αυτόματα από τον εγκέφαλο σε καταστάσεις κινδύνου κάνει τον χρόνο να κυλάει πολύ αργά και περιστατικά να καταγράφονται με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρειες στη μνήμη. Όταν έχουμε πόνο, όταν έχουμε κίνδυνο, εκκρίνεται αδρεναλίνη από τον εγκέφαλο μας και η αδρεναλίνη μας κάνει να θυμόμαστε πολύ καλά αυτά που συνέβηκαν όταν πονούσαμε και να γράφεται πολύ καλά η μνήμη. Yeah. Και επίσης την ώρα που έχεις πολύ αδερναλίνη στο αίμα σου νιώθεις ότι περνάει πολύ αργά ο χρόνος, ενώ όταν είσαι χαλαρός περνάει γρήγορα ο χρόνος. Ναι, το μου το έχεις πει μια μέρα. Ναι. Ποτέ δεν έχω αποθήσει τα περιστατικά αυτά, πάντοτε τα θυμάμαι, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός απόθησης της μνήμης δεν λειτουργήσε στην περίπτωσή μου ή τέλος πάντων δεν ήταν αποτελεσματικός. Είπαμε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός άμυνας που είναι να ξεχάσεις αυτό που συνέβηκε για να μην πονάς. Μπορεί να ξεχνούσα για λίγο εκείνα τα συμβάντα, να προσπαθούσα να ζήσω ως παιδί ξέρνιαστα, αλλά σύντομα ερχόταν το επόμενο επεισόδιο και δεν με άφηνε να τα ξεχάσω. Ναι. Πρόσφατα έκανα ένα σύντομο περίπατο με το θείο μου, το μοναδικό εν ζωή αδελφό του πατέρα μου, στη γειτονιά του. Εκεί στο περπάτημα μου είπε πως μίλησε στο τηλέφωνο με τον πατέρα μου, με τον οποίο αποφάσισα συνειδητά στα 47 μου να πάω no contact, να κόψω δηλαδή τις επαφές, ώστε να διαφυλάξω τη συναισθηματική μου σταθερότητα και τη ψυχική υγεία. Ο πατέρας μου το έκανε παράπονο για το γεγονός ότι εγώ πήγα no contact. Ναι. Έχω πάει και με το θείο μου no contact πλέον. Τι? Έχω πάει και με αυτό το θείο μου no contact πλέον. Ναι. Πρόσφατα, θυμάσαι. Mm. Ναι. Του είπε πως είναι πολύ λυπημένος επειδή 40 χρόνια μετά θυμήθηκα αυτά τα γεγονότα και δεν το συγχωρώ. Δεν θυμάμαι τι άλλο μου είπε ή αν όντως μου είπε κάτι άλλο, επειδή εκείνη την ώρα θόλωσα. Απορριθμίστηκα συναισθηματικά. Εξηγήσαμε τι σημαίνει συναισθηματική απορριθμίση. Όταν θυμηθείς κάτι που σε έχει πονέσει, να νιώθεις συναισθηματικά όπως τότε που μόλις πόνεσες. Μπορεί να μην θυμάσαι το περιστατικό, αλλά να θυμάσαι το πώς ένιωθες. Συναισθηματική απορρίθμιση. Ναι. Εξήγησα στο θείο μου πως ποτέ δεν ξέχασα το ξύλο και τις τιμωρίες, πως στα 47 μου υποφέρω από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Υποφέρω ακόμα δηλαδή. Και του είπα πως ο λόγος που πήγα no contact, έκοψα κάθε επαφές, είναι για να μην επανατραυματίζουμε ψυχικά κάθε φορά που έχω επαφή με τον πατέρα μου. Εννοείται πως σωματικά έχει να με αγγίξει εδώ και 34 χρόνια, πλέον είναι 35, αφού είναι από τα 14 και γίνομαι 49. Ναι. Αλλά η σωματική βία δεν ήταν η μοναδική βία που βίωσα από τους γονείς μου. Βίωσα και πολύ αδιόρατη ψυχολογική βία, κομμάτια της οποίας μέχρι και σήμερα αναγνωρίζω σιγά σιγά. Μπαίνουν ακόμα κομμάτια του puzzle στη θέση τους ψυχικά.
Τώρα θέλω να σου πω κάτι που θα το διαβάσω στη συνέχεια του βιβλίου, που έχει να κάνει με την αντιδραστική βιότητα, με το reactive abuse. Και αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις γιατί κάποιες φορές η έφηβη φωνάζεται χωρίς να το έχετε προγραμματίσει, χωρίς να θέλετε να φωνάξετε. Μπορεί να συμβεί κάτι και να βρίσκετε τον εαυτό σας να φωνάζετε δυνατά, να υψώνετε τον τόνο της φωνής σας ή να βγάζετε νεύρα. Αυτό ονομάζεται reactive abuse ή αλλιώς αντιδραστική βιότητα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό? Είναι πολύ φυσιολογικό, ναι. Όταν ήμουν νεότερη δεν είχα ιδέα για το ότι ήμουν ένα παιδί κακοποιημένο ψυχικά. Αντιθέτως, πίστευα πως ήμουν ένα κακό παιδί, ένα παλιόπαιδο που είχα και εγώ τα δικά μου ξεσπάσματα οργής, λεκτικής οργής. Αυτά τα επεισόδια ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των ξυλοδαρμών, τα πήρα μαζί μου όμως ως κουσούρι, ως ελάττωμα δηλαδή. Ναι. Και μετά που οι ξυλοδαρμοί σταμάτησαν. Αυτό που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά είναι να με έχει κυριολεκτικά πατημένη κάτω και να με χτυπάει, να σφίγγω τα δόντια για να πονώ λιγότερο, να τα αφήνω για λίγο και να φωνάζω. Να φωνάζω για βοήθεια, αλλά κανείς να μην έρχεται. Η μάνα μου πάντα έβρισκε τρόπο να χαθεί εκείνες τις στιγμές. Πρόσφατα, όταν τη ρώτησα, πρωτού πάω το contact, γιατί δεν με έσωζε, μου απάντησε πως ο λόγος ήταν επειδή ως μορφωμένοι άνθρωποι είχαν την αρχή το ζευγάρι να είναι ενιαίο μέτωπο και πως θα μου έκανε κακό ψυχολογικά αν επενέβανε και έσπαζε το ενιαίο μέτωπο. Και άλλα ψέματα. Και βλακώδεις δικαιολογίες. Όταν μια γυναίκα βλέπει μπροστά στα μάτια της ο άνδρας της να δέρνει το παιδί της, ή όταν ένας άνδρας βλέπει μπροστά στα μάτια του τη γυναίκα του να δέρνει το παιδί τους, πρέπει να επεμβαίνει και ας σπάσει το ενιαίο μέτωπο. Το να προστατεύσουμε τα παιδιά από τη ψυχική και τη σωματική βία είναι πολύ πιο σημαντικό από το να μην στενοχωρήσουμε τον άνδρα μας και τη γυναίκα μας ή να μην φανούμε μπροστά στα παιδιά μας ότι διαφωνούμε. Όταν λοιπόν κατάλαβα πως δεν θα ερχόταν κανείς, άρχισα να βάζω όλη τη δύναμη του μυαλού μου σε λειτουργία, ώστε να μιλάω στον πατέρα μου άσχημα, να χρησιμοποιώ λέξεις που θα τον πλήγωνα. Απέκτησα ξύλινο λόγο. Τα λένε ξύλινος λόγος, είναι να μιλάς άγρια, σκληρά. Ναι. Λέει γλώσσα, κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει. Ναι. Φώναζα, ούρλιαζα και τα λόγια μου ήταν επιθετικά προς το άτομο του. Δεν γνώριζα τότε γιατί το έκανα. Σήμερα γνωρίζω και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Και για να κλείσουμε την γκροτέσκ περιγραφή, γκροτέσκ σημαίνει περίεργη. Γκροτέσκ είναι γαλλικά φοβιστική, τρομακτική. Και για να κλείσουμε την τρομακτική περιγραφή, όλο αυτό το υπέροχο σχηματάκι, το μοτίβο, ολοκληρώνονταν κάθε φορά με τον πατέρα μου να ξαπλώνει στο κρεβάτι του και να λέει πως θα πεθάνω, πως πονάει η καρδιά του και εγώ να κλαίω και να του ζητάω συγγνώμη για τις άσχημες κουβέντες που του είχα πει. Ούτε λόγος εκείνος να απολογηθεί ποτέ για το ξυλοδαρμό. Πάντα έφταιγα εγώ που τον είχα νευριάσει και που του είχα πει και ασεβείς κουβέντες. Οι ναρκισσιστές δεν ζητάνε ποτέ συγγνώμη. Ή άμα ζητήσουν συγγνώμη, δεν θα είναι αληθινή συγγνώμη, θα είναι ψεύτικη συγγνώμη. Συγγνώμη αν σε στενοχώρησα. Συγγνώμη που εσύ νομίζεις ότι εγώ είμαι κακός, αλλά δεν είμαι κακός. Συγγνώμη, αλλά εσύ φταίς. Μια αυθεντική συγγνώμη, μια πραγματική συγγνώμη είναι συγγνώμη αγάπη μου, αυτό που έκανα ήταν λάθος, έχεις δίκιο που είσαι στενοχωρημένη. Έτσι λοιπόν πήγα να σπουδάσω νομίζοντας πως το πρόβλημα ήμουν εγώ. Ο πατέρας μου είχε σταματήσει να με δέρνει ήδη 4 χρόνια πριν και εγώ εξακολουθούσα να χάνω την ψυχραιμία μου και να φωνάζω και να λέω βαριές κουβέντες και στους 2 γονείς μου. Αυτό σήμερα γνωρίζω πως έχει όνομα. Ονομάζεται αντιδραστική βιαιότητα. Reactive abuse είναι στα αγγλικά. Και είναι μια αυτόματη αντίδραση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος που ενεργοποιείται αυτόβουλα όταν ο άνθρωπος κακοποιείται σωματικά ή ψυχικά. Τότε δεν το γνώριζα αυτό. Θεωρούσα πως ήμουν ένα προβληματικό άτομο, άτακτη, παλιοχαρακτήρας και όλα τα ωραία. Έτσι προσπαθούσα και μπροστά στους γονείς μου, αλλά και πίσω τους να τους δικαιολογώ στο μυαλό μου για να ξυλιωθώ για τη δική μου κακία.
Το είναι ένα απόσπασμα από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου. Mm-hmm. Γιατί τα έγραψα αυτά, γράφω και άλλα στη συνέχεια, τα οποία όταν επαρεκδοθεί το βιβλίο, όταν επανακυκλοφορήσει, θα διαβάσει ο κόσμος. Mm-hmm. Το παιδί το οποίο δέχεται βία, είτε σωματική βία είτε ψυχική βία, και επέλεξα να πω το παράδειγμα της σωματικής βίας γιατί είναι πιο εύκολο να το καταλάβεις. Καταλάβεις, δηλαδή, τώρα που περιέγραψα το σκηνικό που έκανε τη γλώσσα του έτσι και γινόταν άγριος και κλωτσούσε, χτυπούσε, έσπαζε κρεμάστρες, ραβδιά ήταν πάνω. Ήταν σαν να χαιρότανε που σε χτυπούσε, ας πούμε, για να κάνει τη γλώσσα έτσι. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί την έκανε. Δεν ξέρω. Ήταν έτσι. Ήταν έτσι το... Εμένα μου θυμίζει ηρωνία όταν το βλέπω. Εμένα σίγουρα μου θυμίζει ότι του άρεσε, ας πούμε, να σε χτυπούσε. Σίγουρα κάποιο σκοτεινό κομμάτι της ψυχής του χαιρόταν από αυτό. Εκτονωνόταν. Ναι. Και ξέρεις πολύ καλά, γιατί το έχουμε συζητήσει γενικά και για την ιστορία όλες μας τις οικογένειες, από όλες τις πλευρές. Ναι. Γιατί υπάρχει βία. Ευτυχώς όχι στη δική σου τη ζωή, αλλά υπήρχε στη ζωή. Καλά, υπήρξε λίγο, αλλά έφυγε μετά. Ναι. Όμως συζητάμε στις οικογένειες, συζητάμε τις ιστορίες μας. Οι γονείς μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας τις εμπειρίες μας. Εμείς εδώ συζητάμε γενικότερα και συζητάμε και για ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή, για τις δυσκολίες που έχουν περάσει, για να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Όταν καταλαβαίνουμε την ιστορία του πατέρα μας, της μάνας μας, ακόμη και αν η μάνα μας, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον στη ζωή, η βιολογική μας μητέρα, το να μάθουμε την ιστορία της, αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, γιατί η ιστορία των ανθρώπων που μας μεγαλώνουν επηρεάζει και εμάς αναπόφευκτα. Η βία δυστυχώς ήταν ένα θέμα, ένα μοτίβο στις παιδικές ηλικίες των ενηλίκων σε αυτή την οικογένεια. Ήταν ένα μοτίβο. Η βία η σωματική είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητή. Δηλαδή, οποιοδήποτε παιδί πει, ξέρεις, ο πατέρας μου ή η μάνα μου με κλωτσούσαν, με έδερναν, μου τραβούσαν τα μαλλιά μου, με έσερναν στο διάδρομο από τα μαλλιά, ας πούμε. Περιγραφές βίας. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί κανένας να του πει, δεν ήταν βία αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Αν όμως πει ένα παιδί, με κοιτάει η μάνα μου με ειρωνικό ύφος, μπορεί να τον αμφισβητήσουν οι άλλοι, να του πούν, δεν σε κοιτάει με ειρωνικό ύφος, εσύ νομίζεις πως σε κοιτάει με ειρωνικό ύφος, καταλαβες. Ναι, βγάζουν το παιδί τρελό δηλαδή. Ναι, δεν είναι εύκολο να την πιστοποιήσεις την ψυχική βία. Δηλαδή, επειδή ο κόσμος δεν είναι ψυχοεκπαιδευμένος για να αναγνωρίζει την προσβολή, την ειρωνία, την ψυχική βία ως κάτι σοβαρό, εάν ένας άνθρωπος περιγράψει σε ένα βιβλίο σκηνές ψυχικής βίας, θα του πούνε, έλα μωρέ, μπορεί να του πούνε, είσαι υπερευαίσθητος. Έτσι σου φάνηκε. Εσύ το κατάλαβες έτσι. Δεν σου μίλησα άσχημα εγώ, εσύ το πήρες ότι σου μίλησα άσχημα. Ή πώς κάνεις έτσι, όλοι μιλάνε στα παιδιά τους αυστηρά, ας πούμε, δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε και αυτό χρησιμοποίησα το παράδειγμα της σωματικής βίας, γιατί δεν νομίζω να έχει κανέναν από το ακροατήριο ή από τους αναγνώστες του βιβλίου που θα διαβάσουν αυτές τις σκηνές. Είναι πραγματικά όπως συνέβηκαν. Ευτυχώς πλέον τις θυμάμαι χωρίς να χαλιέμαι, χωρίς να έχω συναισθηματική αναδρομή. Ναι. Δηλαδή τώρα που τις φέρνω στη μνήμη μου δεν χαλάστηκα, αλλά αν συναντήσω τον άνθρωπο που τα έκανε θα χαλαστώ. Ναι. Γιατί θα έχω μια συναισθηματική φλασιά. Μνημονικές φλασιές δεν έχω θέμα, γιατί δεν τα είχα ξεχάσει ποτέ. Λοιπόν, άρα, όπως περιέγραψα στο βιβλίο, την ώρα που το σώμα σου κινδυνεύει, και στην ουσία κινδυνεύει η ζωή σου, ρε. Ναι. Άμα είσαι ένα κοριτσάκι που είσαι, πόσα κιλά είναι ένα κοριτσάκι 3 χρόνια, 15 κιλά, 10 κιλά. Άμα είσαι ένα κοριτσάκι 30 κιλά και ο άλλος είναι ένας άντρας μεγάλος, μυϊκό σύστημα, μπορεί να σε σκοτώσει, ρε. Και επίσης ένας άντρας σωματώδης, άμα δέρνει μια γυναίκα, πάλι πολύ μπορεί να τη σκοτώσει. Ναι. Ούτε σημαίνει πως άμα είναι και δυο σωματώδεις δικαιούται ο ένας να δέρνει τον άλλον. Ναι. Απλώς υπάρχει, είναι η ζωή σου σε πραγματικό κίνδυνο. Οπότε εκείνη την ώρα έρχεται το νευρικό σου σύστημα, ναι, και λειτουργεί αυτόματα και σου προκαλεί επιθετικότητα για να πολεμήσεις πίσω, να γλιτώσεις. Αυτό είναι η αντιδραστική βιότητα. Ότι εσύ είσαι ήσυχος, είσαι στα καλά καθούμενα, έρχεται ο άλλος σε ενοχλεί και εσύ χωρίς να το θέλεις υψώνεις τον τόνο. Φωνάζεις, μπορεί να χτυπήσεις την πόρτα. Ναι. Όχι γιατί είπες τώρα θα πάω εγώ να κάνω σκηνικό.
είναι μια αυτόματη αντίδραση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτόματη όμως. Είναι το λεγόμενο συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Που είναι αυτόνομο, δηλαδή δεν το επιλέγεις. Οπότε, προτού. Νομίζω ότι επιλέγεται αυτό μόνο. Ναι, ενεργοποιείται μόνο του γογό μου. Ναι. Είναι όπως η φάση που αν για κάποιο τρόπο η αναπνοή μας παρεμποδιστεί, θα κάνουμε κινήσεις απεγνωσμένα για να ανοίξουμε τη δίωδο να αναπνεύσουμε. Είναι βασικός μηχανισμός άμυνας του σώματος, όχι της ψυχής. Οπότε η αντιδραστική βιαιότητα δεν έχει να κάνει με κακία και κακοήθεια. Έχει να κάνει με μία εντελώς πρωτόγονη άμυνα του οργανισμού. Και μιλώντας για τον ναρκισισμό, που θα σου εξηγήσω στη συνέχεια τι είναι, χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, βιώνουν τραυματικά γεγονότα. Ναι. Δεν έχει κανέναν άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτοί που βιώνουν περισσότερο γίνονται πιο καλοί άνθρωποι και αυτοί που βιώνουν λιγότερο γίνονται οι ψυχούλες σχεδόν. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Βασικά, έχω δει και περιπτώσεις, ας πούμε, ότι άμα ο θήτης έχει βιώσει πολλά, μπορεί να το κάνει επειδή θέλει να βγάλει έξω πόνο και το βγάζει με μορφή μίσους. Αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί ένας θήτης όντως να πέρασε δύσκολα. Έχεις δίκιο ότι πολλοί από τους θήτες είχαν πολύ πιο εύκολη παιδική ηλικία από ότι τα θύματα τους. Ναι. Αυτό ισχύει. Ναι. Αυτό ισχύει. Τι γίνεται όμως? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τραύματα. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος να μην έχεις τραύματα, και έχουμε μιλήσει για το τραύμα στο προηγούμενο επεισόδιο, ναι, ο μόνος τρόπος για να μην έχεις τραύματα είναι να μην ζεις. Άμα δεν ζεις, δεν έχεις τραύματα. Άμα είσαι αγέννητος, δεν έχεις τραύματα. Ή άμα πεθάνεις, σταματάς να τραυματίζεις. Όσο ζεις, έχεις τραύματα. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει κάποιος τα τραύματα. Υπάρχει ο δρόμος της αρετής και ο δρόμος της κακίας. Ναι. Ο δρόμος της αρετής ποιος είναι? Να καταλάβω ότι έχω τραύματα, να συμπονέσω τον εαυτό μου και να γίνω καλύτερο. Να προσπαθήσω να προστατεύσω τον εαυτό μου με το να ξεκόψω από τους ανθρώπους που με κακοποιούν και να τους βάλω τέρμα. Και εγώ αυτή την εμπειρία που έχω του ότι πόνεσα πολύ, στενοχωρήθηκα, τραυματίστηκα από τις συμπεριφορές των άλλων, να τη χρησιμοποιήσω ως αιτία, όχι αφορμή, αιτία για να γίνω εγώ σου το δυνατόν καλύτερος άνθρωπος. Οπότε ένας πολύ τραυματισμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει με ξύλο, με κακοποίηση, ένας άνθρωπος που έχει βιώσει πένθος, αλλά έχει επιλέξει το δρόμο της αρετής, μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας χαρισματικός άνθρωπος, ένας πολύ φιλάνθρωπος άνθρωπος. Άρα αυτή είναι ο δρόμος της αρετής, η επιλογή της αρετής. Υπάρχει όμως και ο εύκολος δρόμος, η λεωφόρος της κακίας. Ποιος είναι ο εύκολος δρόμος? Ό,τι σου κάνανε σένα άλλοι, να το κάνεις εσύ στους άλλους και σε μεγαλύτερο βαθμό. Ναι, και να μην νοιάζεσαι καν. Και να εκτονώνεσαι τραυματίζοντας άλλους ανθρώπους. Να κοροϊδεύεις τους άλλους, να εκμεταλλεύεσαι τους άλλους, να κλέβεις τους άλλους, να κάνεις κακίες πάνω στους άλλους ανθρώπους για να νιώθεις δυνατός. Ναι. Δηλαδή, για να θες να δείξεις ότι έχεις κάποια εξουσία πάνω τους, ας πούμε. Ναι. Να επικρατήσεις, το αυτό που είναι πολύ σωστό, πολύ ορθό, να επικρατήσεις τους άλλους, η ελεγκτικότητα, η ανάγκη για έλεγχο, εξουσία και δύναμη πάνω στους άλλους ανθρώπους είναι βασικό χαρακτηριστικό των ναρκισσιστών. Ναι. Οι ναρκισσιστές το κάνουν αυτό. Θέλουν να επιβληθούν. Θέλουν να γίνει το δικό τους. Ναι, και να εκτονωθούν και να επιβληθούν. Θέλουν να ελέγχουν τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Πού πήγες, πού ήρθες, τι έκαμες. Τι θα κάνεις τώρα. Ναι. Διάβασες, δεν διάβασες. Τώρα δεν μιλάω μόνο για γονείς. Παραδείγματα, λες. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι ελεγκτικός θέλει να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι κάνει, ο σύντροφος του, η σύντροφος του, ο φίλος του, η φίλη του, ο συνάδελφος του, ο προϊστάμενος του, ο φυστάμενος του. Θέλει να ελέγχει τους άλλους για να νιώθει εξουσία. Γενικά ο θήτης θέλει να ελέγχει το θύμα. Άμπρα. Και φαίνεται ότι αντλούν κάποια ευχαρίστηση από τον έλεγχο. Ναι. Εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ ο έλεγχος. Νομίζω το κατάλαβες αυτό. Mm.
Όταν πρωτογνωριστήκαμε, δυσκολευόμουν πολύ να σας πω όχι σε οτιδήποτε. Θυμάσαι ότι μου λέγατε ναι. Και σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, όταν έπρεπε να εξασκήσω έλεγχο λόγω θέσης, είτε ως μητέρα, είτε ως εργοδότρια, όταν είχα εφιστάμενους, ναι, δυσκολευόμουν πολύ να ελέγχω τους άλλους. Δεν το ευχαριστιόμουν καθόλου. Ναι. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι σε θέσεις που να έχουν εξουσία πάνω στους άλλους. Ναι. Έχει κόσμος ο οποίος το ψάχνει να γίνει αρχηγός, να γίνει πρόεδρος, να γίνει βουλευτής, να γίνει δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή να αναρριχηθεί στην εξουσία μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος έχει θέσεις ηγεσίας είναι και ναρκισσιστής, εντάξει. Ναι. Αλλά κάποιοι μπορεί να το κάνουν για να βοηθήσουν, ας πούμε. Βέβαια, ναι. Και βασανίζουν. Οι άνθρωποι έχουν καλή ψυχή και καλή καρδιά. Θέλουν να ευχαριστήσουν τους άλλους, αλλά αυτή η διαδικασία μπορεί να τους προκαλέσει να βασανίζονται αυτοί. Ξέρεις τι μου είπε η δασκάλα του Νικόλα που με συγκίνησε? Έχει μια πολύ καλή δασκάλα. Την γνώρισες φέτος τη δασκάλα του Νικόλα? Όχι, δεν έχω πάει στο σχολείο. Επειδή είσαι στο γυμνάσιο τώρα, το παιδί δεν είναι στο δημοτικό. Είναι γλυκύτατη η δασκάλα του Νικόλα. Είναι μια κυρία της πολύ καλή και μιλούσαμε μια μέρα και πήγα να πάρω τον Νικόλα και μου έλεγε, μιλούσαμε έτσι και για τον Νικόλα και μου λέει, ξέρεις, κάθε βράδυ, όχι για τον Νικόλα γενικά, ναι, μου λέει κάθε βράδυ το γιατί είχε πει ότι ο Νικόλας φυσικά επειδή είναι παιδί αυτής της οικογένειας είναι και πολύ έξυπνος αλλά και πολύ ζωηρός, είναι, ναι, φυσιολογικό, δηλαδή τα παιδιά μας, ναι, όλα τέτοια βγαίνουν. Σε αυτή την ηλικία είναι, ναι. Στα 8 ειδικά, ναι. Και λέει είναι ο καλύτερος μαθητής της τάξης, είναι και πολύ ζωηρός και κάποιες φορές το μαλώνω και του λέω, Νικόλα μου, έχει δίκιο δασκάλα όταν σε μαλώνει. Ναι, ναι, έχει δίκιο, λέει. Έχει πολύ φιλοτιμούνι κόσμο. Λέει, ναι, ναι, έχει δίκιο. Όταν με θυμώνει η κυρία, με μαλώνει η κυρία, έχει δίκιο. Δεν με μαλώνει χωρίς λόγο. Και λέει η γλυκύτατη δασκάλα του, ναι, θα έλεγα και η καημενούλα με την έννοια της γλυκής. Και λέει, το βράδυ, λέει, πρωτού κοιμηθώ, σκέφτομαι, μήπως έχω θυμώσει σε κανένα παιδί πολύ, μήπως ήμουν άδικη με κάποιο παιδί. Και λέω, να, αυτό είναι ένα παράδειγμα της δασκάλας του Νικόλα. Είναι η κυρία Βάνα, νομίζω. Ναι, ας πούμε, αν φωνάζει σε κάποιον. Αν βγάζεις τα νεύρα σου πάνω του, μετά νιώθεις τύψεις, μήπως τον πλήγωσα πολύ, μήπως αυτό συμβαίνει όταν είσαι ένας καλοήθης άνθρωπος. Ναι. Αυτό. Γιατί και αυτό έρχεται σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι και ένας καλοήθης άνθρωπος μπορεί να έχει μια στιγμή αντιδραστικής βιότητας. Μπορεί να έχει μια στιγμή, ρε παιδί μου, που να είναι μια μέρα που να έχει νεύρα. Μπορεί να είναι μια μέρα που οι ορμόνες του να είναι αλαλούμ. Είπαμε, ντελούλου ορμόνες, έχουμε και αυτά στην εφηβεία, ντελούλου ορμόνες. Και εκεί που δεν το προγραμματίζει και δεν το κάνει επίθεση, του βγει, ρε παιδί μου, μια γκρίνια έντονη, ναι, μια αντιδραστικότητα. Ναι. Θα νιώσει άσχημα μετά, θα πει πω πω. Θα πει μήπως τον πλήγωσα, μήπως τον θύμωσα, θα μου κάνει κάτι, φοβάμαι, ξέρω κάτι τέτοια. Ή νιώθω άσχημα. Νιώθω άσχημα, ναι. Νιώθω ότι δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Ναι, ότι μερικές φορές, αμά πιεστώ από τη δουλειά, είδες ότι μπορεί να μιλάω στον μπαμπά λίγο έτσι με πίεση. Ναι, αλλά και μετά το του λέω συγγνώμη, συγγνώμη, του λέω συγγνώμη που σε πιέζει. Ναι, μετά νιώθω άσχημα. Ναι. Όταν είμαι εδώ και κάνω κάτι και έρχεται και μου λέει κάτι άλλο και του λέω ας με βιάζομαι. Και μετά νιώθω άσχημα. Λέω, είναι πολύ καλός άνθρωπος, δεν έπρεπε να του μιλήσω άσχημα. Ναι. Εδώ και αυτούς που δεν είναι καλοί άνθρωποι στενοχωριέμαι να τους μιλάω άσχημα. Στενοχωριέσουμε τώρα, όχι. Καλά, μπορεί τώρα να το νιώθεις λίγο, αλλά θα φύγεις. Τώρα πλέον, επειδή έχουμε πάει ενώ γιατί γελάς τώρα? Γελάω γιατί στην ομάδα των ανδρών που έχουμε κάθε Πέμπτη, ναι, βράδυ στο Zoom, ναι, είναι ένας πολύ ωραίος τύπος που είναι από την Πάφο η καταγωγή του. Και αυτός, ναι, έχει στάνι που έχει κατσίκες και φτιάχνει πολύ ωραίο γάλα και πολύ ωραία... Είπα ότι δεν μ' αρέσει το κατσίκι και γάλα, έτσι. Φτιάχνει χαλούμια, φτιάχνει τσαμαρέλα, ωραία, ναι, καλούδια. Ναι, ναι, και καλούδια, καλούδια. Και του λέγαμε στο Zoom, ήταν και ο μπαμπάς σου στην ομάδα των ανδρών, ναι, 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 και ναι, του λέγαμε όταν έρθουμε το Πάσχα, θέλουμε από αυτά που λες. Και λέει, να σας φτιάξω βέβαια, του λέω θα με κάνεις στο τέλος να έρθω στην Πάφο, γιατί είναι στην Πάφο αυτός, εμείς στη Λευκοσία θα είμαστε. Και είμαι no contact με τη μισή Πάφο, γι' αυτό γελάω. Όχι ρε, είμαι no contact με τους γονείς μου, με μια ξαδέρφη μου που ήταν άτομα, πρόσωπα τα οποία συναντούσα όταν πήγαινα στην Πάφο, και πλάκα το είπα. Τώρα γελάω γιατί όντως όταν κάνεις τα ξεκαθαρίσματα, και εσύ δεν το έχεις πει αυτό για γενικότερα, γιατί
Δεν το έλεγες προχθές. Τι εννοείς, τι ακριβώς έλεγες. Δεν έλεγες προχθές, έχουμε πάει no contact με την πλήση μας οικογένεια. Ναι. Βασικά με σχεδόν όλοι μας στην οικογένεια. Και όλοι με τους ανθρώπους οι οποίοι έχριζαν no contact. Ναι. Ναι. Ήθελαν και τα έπαθαν. Έπρεπε. Έπρεπε. Ναι. Οπότε, αφού έχει πάει ο κόντακ, πώς θα μιλάς μαζί τους και πώς θα στενοχωριέσαι μετά που θα έχεις αντιδραστική βιότητα. Στην ουσία, το no contact, δηλαδή το να κόψεις όλες τις επαφές με ένα πρόσωπο που το έχεις διαπιστώσει στην πράξη ότι έχει πάρει το δρόμο της κακίας και όχι αυτόν της αρετής. Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν θέλει το καλό σου. Δεν μπορεί να σε κάνει δυστυχισμένο. Δεν γνιάζεται για το πώς νιώθεις. Δεν στενοχωριέται όταν σε στενοχωρεί. Όταν προσπαθείς να το εξηγήσεις πως σε έχει πονέσει η συμπεριφορά του, σε βγάζει τρελό, σου κάνει gaslighting. Ναι. Αν πας no contact με αυτόν τον άνθρωπο, ο λόγος που πας no contact είναι για να μην συναντήσεις. Για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Και να τον προστατεύσεις και από το να βάζεις τις φωνές σε έναν τέτοιον τύπο και να χαλιέσαι και μετά να γίνεται και άσχημα. Ναι. Ναι. Χαλιέσαι άδικα. Άμα του φωνάζεις, ας πούμε, ξέρεις ότι είναι κακός άνθρωπος. Του φωνάζεις, αλλά ξέρεις ότι δεν έχει αποτέλεσμα και χαλιέσαι άδικα. Γιατί όποιος και, με όποιον, ενώ για οποιοδήποτε λόγο και να βάλουμε τις φωνές, αναστατωνόμαστε. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και αν βάλουμε τις φωνές για να προστατεύσουμε, για παράδειγμα, περπατάς στον δρόμο και τρέχει ένα παιδί να πιάσει μια μπάλα που είναι μέσα στον δρόμο και έρχεται αυτοκίνητο. Αν βάλουμε φωνή κινητό, έλα! Θα το κάνουμε για να σώσουμε το παιδί. Να επιστρέψει, να μην το χτύπησε αυτό. Είτε λέμε, δεν γίνουμε χάλια μετά. Δεν μ' άρεσε και πολύ το παράδειγμα που ανέφερε. Το ορίστε. Δεν μ' άρεσε και πολύ το παράδειγμα που ανέφερε. Γιατί? Δεν μ' άρεσε πολύ, είναι λίγο. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα που ο γονιός αναστατώνεται όταν βλέπει το παιδί σε κίνδυνο και βάζει τις φωνές για να το προστατεύσει. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί ποτέ να το δούμε live. Παρόλο που αυτό το παράδειγμα δεν σας άρεσε, κυρία μου, θα το κρατήσουμε. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε. Κριντζάρες. Ναι, γέλασα μετά, αλλά είναι λίγο κρίντζαρες. Είναι, ναι. Κοίταξε, αυτός είναι ένας λόγος που... Αλλά αυτό είναι άλλο επεισόδιο για το πόσο σοβαρά το σκεφτόμαστε πρωτού γίνουμε γονείς. Γιατί είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι, να γωνιάσεις συνέχεια για το παιδί. Ναι. Αυτά που λες, άρα οι ναρκισσιστές είναι άνθρωποι που έχουν πάρει το δρόμο της κακίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνιάζονται μόνο για την πάρτη τους. Είναι... Και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεχίσουν να νοιάζουν. Είναι εγωκεντρικοί. Θέλουν την ευκολία τους. Δεν θέλουν να κουράζονται. Θέλουν να ελέγχουν τους άλλους. Ακριβώς. Προβάλλουν τα δικά τους ελαττώματα πάνω στους άλλους. Ναι. Λένε ψέματα συστηματικά. Λένε ψέματα, πολλά ναι. ψέματα. Ναι. Και μάλιστα... Είναι εκμεταλλευτές. Είναι εκμεταλλευτές, σωστό. Κοροϊδεύουν. Ηρωνεύονται. Ναι. Καλά, είναι το ίδιο. Όχι, πάνω. Είναι παρόμοιο. Δεν είναι το ίδιο, ναι. Η κοροϊδία έχει μια διαφορετική χρειά. Η ηρωνία το λες με έναν. Το λες. Ώστε ο άλλος δεν το καταλαβαίνει πολύ εύκολα μερικές φορές. Δηλαδή θέλει λίγο χρόνο να καταλάβει ότι τον ηρωνεύεσαι. Ενώ η κοροϊδία σου τα λέει στα μούτρα. Ναι, ναι. Η κοροϊδία είναι πιο απροκάλυπτη. Ναι. Έρχεται και σου λέει στα ίσα αυτό και αυτό. Επίσης οι ναρκισσιστές δεν αντέχουν τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν μέσα τους και βαριούνται να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους για να ξεδιαλύνουν τα αρνητικά τους συναισθήματα. Οπότε νομίζω πειράζουν τους άλλους. Τα κάνουν εμετό τα αρνητικά τους συναισθήματα πάνω στους άλλους. Δηλαδή όταν ένας ναρκισσιστής νιώθει σκατά θα σε κάνει οπωσδήποτε εσένα να νιώσεις σκατά για να ανακουφιστεί αυτός. Να. Κάνει εμετό, μεταφορικά το λέω, μην κριντζάρεις πάλι. Κάνει εμετό τα δικά του αρνητικά συναισθήματα πάνω σου. Να. Και όταν αυτός δεν είναι καλά, πρέπει εσύ να γίνεις χάλια. Γιατί αυτός δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη να μείνει καλά. Και ξέρεις πως ο ναρκισσιστής νιώθει ανακουφίζεται όταν κάνει εμετό τα δικά του αρνητικά συναισθήματα πάνω σου. Γιατί νιώθω σκατά, νιώθω χάλια. Έχω μέσα μου εσωτερικές συγκρούσεις. Μέσα μου νιώθω άσχημα. Έχω αρνητικά συναισθήματα γιατί δεν αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, δεν κάνω καθόλου δουλειά με τον εαυτό μου και τα έχω κάτι σκάτω. Και είμαι ένας ναρκισσιστής. Ναι. Δεν θέλω όμως
να δουλέψω σκληρά. Δεν θέλω να παραδεχθώ τα λάθη μου. Δεν θέλω να ταπεινώσω. Δεν θέλω να γίνω καλός άνθρωπος. Ναι, δεν θέλω να δουλέψω για να γίνω. Οι καλοί άνθρωποι θέλουν δουλειά. Οι κακοί άνθρωποι είναι τεμπέλικη φάση. Ναι. Για παράδειγμα, ένας κακός άνθρωπος είναι ένας ο οποίος πουλάει ναρκωτικά και πουλάει το θάνατο στην ουσία στους ανθρώπους και βγάζει εύκολα λεφτά με το να πουλάει ναρκωτικά. Ενώ ένας καλός άνθρωπος εργάζεται σκληρά σε μια έντιμη εργασία, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να βγάλει χρήματα. Ο εύκολος δρόμος είναι να πουλάς ναρκωτικά, ο δύσκολος δρόμος να δουλεύει σκληρά. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, ναι. Λοιπόν, όταν ο ναρκισσιστής δεν νιώθει καλά, βαριέται και αρνείται να κάνει τη δουλειά για να νιώσει καλά, οπότε έρχεται και κάνει καυγά μαζί σου. Σου επιτίθεται, είτε λεκτικά, είτε σωματικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εσύ μετά, επειδή είσαι άνθρωπος, θα αντιδράσεις, θα έχεις τη λεγόμενη αντιδραστική βιότητα. Ναι, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετική αντίδραση σε αυτό. Ναι. Μπορεί, ας πούμε, ο ένας να αντιδράσει με θυμό, ο άλλος με λύπη. Νομίζω ότι ακόμη και το να στενοχωρηθείς, μπορεί να το ερμηνεύσει ο ναρκισσιστής μετά ότι του κρατάς μούτρα και μετά να νιώθει αδικημένος που του κρατάς μούτρα. Ναι. Σκέψου το περιστατικό που σου λέγα. Αυτός που έχει δώσει το γενετικό υλικό ο άντρας για να γίνει τέλος πάντων. Πατέρας μου. Πρώην πατέρας μου. Προφανώς δεν ένιωθε καλά για κάποιο λόγο. Είχε δικές του εσωτερικές συγκρούσεις. Ναι. Τα έβγαζε πάνω μου. Όταν τα έβγαζε πάνω μου, εγώ του μιλούσα άσχημα. Ναι. Την ώρα που με έδερνε, εγώ του έλεγα άσχημες κουβέντες. Και μετά. Και μετά μου έλεγε: θα με πεθάνεις. Πονάει η καρδιά μου, θα πεθάνω. Είχε πεθάνει και ο αδερφός του Πέτρος 13 χρόνια από καρδιά, οπότε είχα αυτό το φόβο ότι θα πεθάνει όπως πέθανε ο αδερφός του. Και σε έκανε να νιώθεις τι. Ναι, μου έκανε επίκληση στο συναίσθημα, μου προκαλούσε ενοχές. Και μετά πήγαινε εγώ και ζητούσα συγγνώμη. Χωρίς κανένα λόγο. Εγώ ζητούσα συγγνώμη που τον έβρισα. Επειδή νόμιζες ότι. Και μετά αυτό ένιωθε και αδικημένος, ότι έχει ένα παλιοκόρι τσουγιακόρι η οποία τον βρίζει. Και η οποία του λέει δεν είσαι καλός πατέρας και του μιλούσε άσχημα. Ναι. Φλακή. Αν πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στη γειτονιά που είναι οι γονείς μου και ρωτήσει τους γείτονες, θα πούνε ναι, όταν ήταν μικρή, φώναζε αυτή η κοπέλα. Ναι. Και κατά καιρούς φώναζε. Από το 2022 το καλοκαίρι που πήρε ο Κόντα, δεν έχουμε ξανακούσει να φωνάζει. 22. Το 22 πήγαν ο Κόνταρ, 47. Wow. Κατά καιρούς προσπαθούσα προηγουμένως, αλλά δεν τα κατάφερα. Να μην νομίζει κι εγώ καινούργια είμαι σε αυτό το σπόρο. Mm. Αυτά που λέτε για τον ναρκισσισμό θα πούμε περισσότερα στο προηγούμενο. Θα πούμε περισσότερα στο επόμενο που θα είναι το 4. Σας χαιρετούμε. Γεια σας, Swifties. Μέχρι να βγει αυτό το επεισόδιο, σίγουρα θα έχει βγει και το καινούργιο άλμπουμ. Και γέρομαι πάρα πολύ. Το κορίτσι μας θα έχει πάει με το καλό στην εκδρομή του και θα επιστρέψει με το καλό, θα πάει η εκδρομή. Θα πάμε τριήμερη. Τριήμερη. Τριήμερη και θα κάνουμε πιτζάμα πάρτι με τα κορίτσια. Φοβερά. Ακούγεται πολύ συναρπαστικό. Θα μπαίνουμε στα δωμάτια, θα βλέπουμε κινητό μέχρι τις 2 η ώρα. Αυτό θα το βγάλουμε το βίντεο μετά την εκδρομή για να μην υπάρχει κίνδυνος να το δει κανένας από το σχολείο. Και τη συνοδού στην εκδρομή και να σας χαλάσουν το πιτζάμα πάρτι. Όχι, τέλεια. Δεν θα μας το χαλάσουν. Θα το κάνουμε κρυφά. Ναι, αυτό το βίντεο θα βγει μετά. Οπότε, αν βλέπει και καμιά καθηγήτρια σου, θα έχει τελειώσει ήδη η εκδρομή. Ναι. Και θα πεις όχι, έλεγα να το κάνω, αλλά τελικά κουράστηκα από την εκπομπή και κοιμόμουν. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Γεια. Βάλε τη γενέτα και εσύ, παιδί μου. Γεια. Bye bye. Bye.